Είμαστε εδώ, μεγάλη αντιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταγγείλουμε την επιστράτευση. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μας γυρίζει σε σκοτεινές εποχές, να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να πιστεύει ότι έτσι μπορεί να επιλύσει τα μεγάλα εργασιακά, μισθολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων δεν επιλύονται με επιστρατεύσεις, με στρατιωτικούς νόμους, με εκβιασμούς, με απειλές, με αυταρχικές αδιαλαξίες. Αυτά επιτείνουν τα αδιέξοδα. Καλούμε αυτή την ώρα την κυβέρνηση να αποσύρει εδώ και τώρα την επιστράτευση και να προσέλθει σε ένα ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους για να στηριχθούν οι συλλογικές συμβάσεις, να στηριχθούν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι εργαζόμενοι δεν παλεύουν για να γίνουν πλουτοκράτες. Παλεύουν να επιβιώσουν, παλεύουν για αυτούς, τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους που είναι άνεργα. Μπορείς να μας πεις τη σημασία αυτής της μάχης για το εργατικό κίνημα? Τεράστια σημασία, είναι κρίσιμη στρατηγική μάχη για όλη την εργατική τάξη της χώρας, για όλο τον ελληνικό λαό, για την πορεία της χώρας, διότι αυτή η μάχη αφορά το αν θα σπάσει ή όχι το μνημονιακό τείχος αυτή τη χώρα. Και αυτό το τείχος πρέπει να σπάσει. Πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος ελπιδοφόρος δρόμος. Η συγκυβέρνηση και ο Υπουργός κύριος Χατζηδάκης νόμισαν ότι προχωρώντας την επίταξη θα τρομάξουν τους απεργούς του μετρό. Έκαναν τεράστιο λάθος. Το μόνο που πέτυχαν είναι να δυναμώσουν τον αγώνα τους. Αυτή τη στιγμή, από τώρα, απεργούν μαζί με το μετρό όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αύριο υπάρχει πανατική απεργία σε ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία του μετρό. Η απεργία γίνεται για την περιφρούρηση των συλλογικών συμβάσεων. Γίνεται για να υπάρχουν ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Γίνεται για να μην μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις των εργαζόμενων στις μεταφορές. Γίνεται όμως και για να παραμείνουν οι συγκοινωνίες ως δημόσιο αγαθό, για να μειωθεί το εισιτήριο, που σε στιγμή μεγάλης στόχιας θέλουν και πάλι να το ακριβίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολυπληθή αντιπροσωπεία του σήμερα θέλει να δηλώσει την αμέριστη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους στις μεταφορές και καλεί όλους τους εργαζόμενους, όλες τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ με έμπραχτο τρόπο να οργανώσουν κινητοποιήσεις και συμπαράσταση στο μετρό σε όλους τους κλάδους των κοινωνιών το επόμενο διάστημα. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε και πρέπει να νικήσουμε. Πέστε τη σημασία αυτού του αγώνα για το εργατικό κίνημα. Η μεγάλη σημασία της αφορά στις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό που περιλαμβάνεται στο τρίτο μνημόνιο, δηλαδή να περιληφθούν και οι εργαζόμενοι των συγκοινωνιών στο ενιαίο μισθολόγιο, πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχει, καταργεί στην πράξη τη συλλογική σύμβαση, η οποία είχε ισχύ μέχρι τον Απρίλιο και λόγω της μετενέργειάς της θα είχε ισχύ και μέχρι τον Ιούλιο. Άρα ο αγώνας που δίνεται δεν είναι απλά για το μισθό και για το μεροκάματο, που κι αυτός έχει τεράστια σημασία, είναι για το δικαίωμα των εργαζόμενων να μπορούν να διαπραγματεύονται, να μπορούν να υπογράφουν συλλογική σύμβαση, να διατηρούν δηλαδή τη συλλογικότητά τους και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Γιατί διαφορετικά
θα οδηγηθούμε, και αυτό θέλει η συγκυβέρνηση, η Τρόικα και η άρχουσα τάξη, θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου ο κάθε εργαζόμενος θα είναι μόνος του, όπου θα υποχρεώνεται να υπογράφει ατομικές συμβάσεις των 300 ευρώ, ο στόχος που έχει βάλει δηλαδή το μνημόνιο, η Τρόικα και η υλοποιεί η συγκυβέρνηση. Είμαστε εδώ μεγάλη αντιπροσωπεία βουλευτών, στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ να συμπαρασταθούμε στο μεγάλο αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι του Μετρό. Είναι ένας αγώνας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους. Είναι αγώνας που αφορά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί αν πέσει εδώ αυτός ο αγώνας, θα κάνουν μεγαλύτερες, ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις μισθών και ακόμα μεγαλύτερη κινεζοποίηση μισθών και στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας αυτές τις τερατώδεις και ακραίες μνημονιακές πολιτικές, προκειμένου να κάμψει την αντίδραση των εργαζομένων και της κοινωνίας, χρησιμοποιεί τις πιο ακραίες, αυταρχικές, αντιδημοκρατικές μεθόδους, θυμίζοντας περιόδους του ανώμαλου πολιτικού παρελθόντος της χώρας μας. Θεωρούμε ότι είναι ένα καινούριο πραξικόπημα, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, με στρατιωτικού τύπου μέτρα προσπαθεί να κάμψει τον αγώνα των απεργών. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας, όλους τους εργαζόμενους της χώρας να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και να συμπαρασταθούν στο μεγάλο αγώνα των εργαζομένων του Μετρό.